Ήρθαμε στην πρώτη οφθαλμολογική κλινική της Αθήνας. Πάμε μέσα να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στην κλινική και τις παροχές τις οποίες μας προσφέρουν. Έχουμε εδώ τον Νίκο τον Καρανικόλα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να μας δείξει λίγο τους χώρους και τι γίνεται μέσα σε αυτούς. Νίκο, από πού ξεκινάμε? Καλημέρα. Είμαστε εδώ πέρα στο τμήμα βυθού του Athens Eye Hospital, που γίνονται εξετάσεις στο βυθό του ματιού για παθήσεις όπως τη οχρά κυλίδος. Το πρώτο μηχάνημα που συναντάμε και που περνάνε οι ασθενείς είναι το OCT, είναι οπτική τομογραφία συνοχής. Και αν χρειάζεται, υπάρχει και το μηχάνημα της φλουραγιογραφίας, το οποίο βλέπουμε εξέταση εκεί πέρα, το οποίο γίνεται μια έκχυση φλουροσεΐνης, είναι μια χρωστική ουσία στον ασθενή ενδοφλέβεια και όπως βλέπουμε χρωματίζει τα αγγεία και βλέπουμε που υπάρχει πάθηση, που υπάρχουν διαρροές κτλ. Εδώ πέρα έχουμε το Confuscan, το οποίο είναι για τη μέτρηση των ενδοθύλιων κυττάρων. Βλέπουμε, έχουμε και μια εικόνα εκεί πέρα που μας βγάζει αμέσως τα αποτελέσματα αν ανάλογα με την ηλικία του ασθενή είναι φυσιολογικά ή όχι και ανάλογα τις παθήσεις. Και εδώ συγγνώμη το Lenstar, που είναι για τη μέτρηση των φακών του ασθενή πριν από το χειρουργείο καταράκτη. Ωραία. Εδώ βγάλαμε φωτογραφία στο βυθό του ματιού, στο πίσω μέρος του ματιού δηλαδή. Ναι. Εδώ είναι η περιοχή της οχράς κυλίδας. Ναι. Και εδώ είναι το οπτικό νεύρο. Έτσι ο γιατρός μπορεί να έχει εικόνα αν υπάρχει κάποιο ίδρυμα, αποκόλληση ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε πάθηση στο βυθό του ματιού και στο οπτικό νεύρο. Εδώ τι χώρος είναι? Εδώ πέρα βρισκόμαστε στα εξεταστήρια με τα οπτικά πεδία. Έχουμε δύο πανοποιότυπα της Zeiss που κάνουν τον έλεγχο για τη μελέτη γλαυκόματος. Είδαμε το χώρο κάτω που εξετάζονται οι ηλικιωμένοι. Τώρα θα δούμε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου έρχονται τα μικρά παιδιά για εξέταση. Γαλάνη, καλησπέρα. Είστε ο οικονομικός διευθυντής του Athens Eye Hospital. Θέλω να μου πείτε πότε άρχισε η λειτουργία του. Η λειτουργία του νοσοκομείου άρχισε από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2010. Και ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες οφθαλμολογικές, οι οποίες να γίνονται με τέτοιο τρόπο άρτιο, που να είναι φάμιλες με τις υπηρεσίες τις οφθαλμολογικές που παρέχονται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό εξαρτάται και από την άποψη της τεχνολογίας που διαθέτει το νοσοκομείο και από την άποψη της κτηρολογικής υποδομής και πολύ περισσότερο από το έμψυχο επιστημονικό προσωπικό του, που είναι πρωτοπόρο στην οφθαλμολογία και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχω ξαναδεί ανάλογη κλινική και με τόσο πολλά εξαρτήματα.
Εδώ ίσως έχετε δίκιο. Η δική μας η πεποίθηση ήταν ότι πρέπει να γίνει μια ειδική οφθαλμολογική κλινική στην Ελλάδα, σύγχρονη, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στην πατρίδα μας μέχρι τώρα, και αυτό έπρεπε να, στην εποχή μας, να παρακολουθήσουμε και την τεχνολογία. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι εδώ στο νοσοκομείο υπάρχουν 20 υποειδικότητες σε μία ειδικότητα. Δηλαδή έχουμε την ειδικότητα της οφθαλμολογίας εδώ και παράπλευρα έχουμε και 20 υποειδικότητες, οι οποίες κάθε υποειδικότητα συνοδεύεται από τη δικιά της τεχνολογία και τα δικά της μηχανήματα. Υπάρχει η θέλησή μας, έτσι, την οποία νομίζω από άποψη ότι την έχουμε, έχουμε διαμορφώσει αυτή την υποδομή, να έχουμε απόλυτη εξειδίκευση στο θέμα της οφθαλμολογίας. Κάνοντας εδώ το ρεπορτάζ κάτω πριν, είδα πάρα πολλά περιστατικά και είδα και πολλά άτομα να μπαίνουν στο χειρουργείο για όγκο στο μάτι, για γλαύκωμα, για το απλό, για μοιοπία, για στραβισμό. Γίνονται πάρα πολλές επεμβάσεις. Γίνονται επεμβάσεις και γίνονται και πάρα στο νοσοκομείο μας γίνονται και πάρα πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Εκτός από την επέμβαση του καταράκτη, η οποία είναι μια έτσι, πιο ελαφριά μορφή επέμβαση, γίνονται και πάρα πολλές δύσκολες επεμβάσεις, και εδώ υπάρχει και μια ομάδα ιατρών του νοσοκομείου μας η οποία ασχολείται με την αφαίρεση του μελανόματος από το μάτι, και έχει τη δυνατότητα να αφαιρεί αυτό το μελάνομα και να δίνει την ευκαιρία στον ασθενή και να κερδίσει το μάτι του, να το διατηρήσει και να διατηρήσει την ζωή του, με την έννοια ότι δεν θα υπάρχει επέκταση, και ταυτόχρονα να διατηρήσει και ένα σημαντικό κομμάτι της όρασής του. Υπάρχουν και οι υπόλοιπες επεμβάσεις όπως είναι το μελάνωμα, ακόμα και επεμβάσεις αποκόλλησης ανδροκλειστροειδούς, στο οποίο και εδώ το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου μας πρωτοπορεί. Και νομίζουμε, ας πούμε, ότι θα ανταπεξέλθουμε και στις προσδοκίες των ασθενών και στο μέλλον να παρέχουμε άρτιες υπηρεσίες υγείας στον οφθαλμολογικό τομέα. Η κλινική καλύπτει μέσω ταμείων κάποιες εξετάσεις ή ακόμα και χειρουργία? Ναι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι παρόλο ότι υπάρχει αυτή η τεχνολογία η οποία υπάρχει στο νοσοκομείο μας, παρόλο που υπάρχει πάρα πολύ καλό επιστημονικό, άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι και οι τιμές οι οποίες έχει το νοσοκομείο μας για την εισαγωγή κάποιου ασθενούς ότι είναι ακριβές. Θελήσαμε αυτές οι προηγμένες παροχές υγείας να γίνουν εκτίμα μεγάλου τμήματος των ασθενών που θέλουν να επισκεφτούν το νοσοκομείο μας. Γι' αυτό οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές αν συγκρίνουμε σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν αυτή τη στιγμή στην αγορά και βέβαια σε ένα ειδικευμένο νοσοκομείο όπως είμαστε εμείς. Υπάρχουν και συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή είναι υπογεγραμμένες όλες και οι συμβάσεις και δεχόμαστε ασθενείς του ΙΚΑ, του Οργανισμού Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Δημοσίου. Επίσης, έχουμε υπογράψει συμβάσεις και με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με κάποιες από αυτές, και αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι σε σύντομο, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται και η διαδικασία της υπογραφής των συμβάσεων με τις υπόλοιπες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Άρα όλος ο κόσμος, ηλικιωμένοι και εμείς, μπορούν να εξυπηρετηθούν μια χαρά. Δεν χρειάζεται να πάνε να περιμένουν σε ουρές, σε ΙΚΑ που τους βλέπουμε πολύ καιρό να ταλαιπωρούνται. Όχι. Νομίζουμε ότι μπορούμε να παρέχουμε άρτιες υπηρεσίες υγείας στον τομέα της οφθαλμολογίας. Πρωτοπόρες, θα έλεγα, και εφάμιλες, όπως είπαμε και στην αρχή, με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Με πολύ χαμηλές και προσιτές τιμές για όλο τον κόσμο, και ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο που το λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη μας. Είδα στον χώρο πριν, ενώ έκανα τη βόλτα μου για να δω πώς είναι, είδα ότι υπάρχει και μικροβιολογικό τμήμα και υπάρχει και παιδικό, ειδικά διαμορφωμένο τμήμα για να εξεταστούν τα μικρά παιδάκια. Ναι, είπαμε και προηγουμένως ότι πιστεύουμε στην απόλυτη εξειδίκευση και ότι μέσα στο νοσοκομείο μας υπάρχουν 20 υποειδικότητες. Μεγάλη εντύπωση και σε άλλους επισκέπτες έχει προκαλέσει το παιδιατρικό τμήμα, το οποίο είναι ένα από τα 20 τμήματα, το οποίο και αυτό είναι ένα εξειδικευμένος χώρος, ο οποίος μόνο τους τα παιδάκια μπορούν σε ένα πολύ καλό περιβάλλον να έρθουν να εξεταστούν από τους ειδικούς γιατρούς για αυτή την περίπτωση.
το μικροβιολογικό μας, εξυπηρετεί αυτή την στιγμή τους ασθενείς οι οποίοι έρχονται για επεμβάσεις στο νοσοκομείο και δεν θέλουμε να τους ταλαιπωρούμε να τρέχουν σε άλλα μικροβιολογικά κέντρα να μαζεύουν αιματολογικές εξετάσεις και τη στιγμή που έρχονται εδώ μπορούν σε πολύ γρήγορο χρόνο να γίνουν οι αιματολογικές τους εξετάσεις. Κύριε Γαλάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για να επισκεφτείτε και να δείτε από κοντά το νοσοκομείο μας και να δείτε από κοντά ότι αυτά που λέμε ισχύουν στην πραγματικότητα.